μας. Σάκη, καλημέρα. Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι, αγαπητές συνάδελφοι. Λοιπόν, να ξέρουν οι τηλεθεατές ότι εδώ αποκλειστικά στην ΕΡΤΡΙΑ κάθε μέρα, αυτή την ώρα στην εκπομπή, θα μιλάμε για τον καιρό, θα λέμε οτιδήποτε νότερο, οτιδήποτε υπάρχει εν εξελίξει όσον αφορά τις καιρικές συνθήκες. Και το βράδυ αποκλειστικά στην ΕΡΤΡΙΑ έχουμε στις 10 παρατέταρτο πριν το κεντρικό δελτίο ειδήσεων, το 15 λεπτό μοναδικό στην Ελλάδα δελτίο καιρού με όλες τις αναλύσεις. Και εδώ στην εκπομπή θα έχουμε φυσικά καθημερινά από Δευτέρας και Παρασκευή οτιδήποτε εμπεριέχει, έχει σχέση με τον καιρό για οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας και για πολλές μέρες μπροστά για τους αγρότες μας και όχι μόνο. Σάκη, λοιπόν, ομπρέλες να πάρουμε σήμερα τελικά, τι θα γίνει? Σήμερα όχι. Θα πάρουμε ομπρέλες μέχρι και το απόγευμα αργά στη Θεσσαλονίκη. Γιατί έγινε ένας ξεσηκωμός τώρα στο διαδίκτυο και παντού για την επιδείνωση του καιρού η οποία θα υπάρξει, αλλά ποιες ώρες θα τις πούμε σε λίγο. Αυτή τη στιγμή ο καιρός είναι καταπληκτικός σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε ηλιακάδα εκτός από την περιοχή μας όπου τα σύννεφα κατά διαστήματα πυκνώνουν, δηλαδή την κεντρική Μακεδονία μέχρι και την Ανατολική Θεσσαλία. Ένδειξη ότι θα υπάρξει αλλαγή, αλλά μέσα στην ημέρα και προς το τέλος της κυρίως μπορούμε να ξεκινήσουμε με τις κάρτες μας. Λοιπόν, αυτή η κάρτα ισχύει για το μεσημέρι μέχρι και το απόγευμα. Οι μπόρες και οι καταιγίδες θα εκδηλώνονται στα ορεινότερα αρχικά τμήματα της Ηπείρου, της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας, κατά τόπους και τη Θράκη. Στην υπόλοιπη χώρα παροδικά αυξημένη συννεφιά με τοπικές μπόρες στα ορεινά. Πολύ καλύτερος ο καιρός μέχρι και το απόγευμα στην υπόλοιπη Ελλάδα. Βλέπουμε προς το βράδυ, μετά τις 8-9 το βράδυ, θα επιδεινωθεί ο καιρός στα βόρεια με μπόρες, βροχές και καταιγίδες και κυρίως στην κεντρική Μακεδονία, συμπεριλαμβανομένης και Θεσσαλονίκης, θα έχουμε τα πιο έντονα κατά τόπους φαινόμενα. Καλό θα είναι τα φρεάτια να καθαριστούν. Οι άνεμοι μόνο πρόσκαιρα θα ενισχυθούν στο Θρακικό, στα 4 πρόσκαιρα και 5 με 6 μποφόρ με βαθμία εξεσθένιση. Κατά τα άλλα θα έχουμε ανέμους δυτικούς στην υπόλοιπη χώρα, στα 4 με 5 μποφόρ. Από πλευράς ανέμων δεν φαίνεται να έχουμε κάποιο πρόβλημα. Και ο υδράγυρος σε μικρή πτώση, το πολύ 29 για να έχουμε στα βόρεια, το πολύ, στην υπόλοιπη χώρα κοντά στους 30 με 31 βαθμούς, στα νησιά κοντά στους 26 με 30 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία, μια μικρή πτώση την έχουμε σήμερα, αύριο θα γίνει πιο αισθητή. Τώρα, για την Αττική βλέπουμε ότι θα επικρατήσουν τοπικές συννεφιές και κατά τη διάρκεια της ημέρας. Το ίδιο αναμένεται να συμβεί και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Στην ουσία θα επικρατήσει αρκετή ηλιοφάνεια σήμερα στο νομό και μόνο τη νύχτα θα συννεφιάσει κατά τόπους, όπως θα δούμε στην επόμενη κάρτα. Οι άνεμοι στην Αττική ευτυχώς δεν πρόκειται να είναι τόσο ενισχυμένοι όσο κάποιες μέρες πριν. Θα παραμείνουν γενικά εξασθενημένοι από διάφορες διευθύνσεις. Στην ουσία θα επικρατήσει μια θαλάσσια άβρα και στον Σαρονικό αλλά και στον Νότιο Βοϊκό, γύρω στα 3 με 4 τοπικά έως και 5 μποφόρ. Και εδώ η θερμοκρασία σε μικρή πτώση, αλλά με αυξημένη κάπως σχετική υγρασία, κοντά στους 29 με συγχωρείτε βαθμούς Κελσίου κατά μέσο ώρα αργά το μεσημέρι, ο υδράγυρος στο λεκανοπέδιο. Και να ρίξουν ματιά τώρα στην κεντρική Μακεδονία και στη Θεσσαλονίκη. Αυτή η κάρτα ισχύει για τις επόμενες ώρες μέχρι και το απόγευμα, δηλαδή το μεσημέρι μέχρι και το απόγευμα. Αρχικά μπόρες και τοπικές καταιγίδες, δηλαδή από το μεσημέρι και μετέπειτα, κυρίως στα ορεινά της Πέλλας, Πιερίας, Σημασίας, κάποιες τοπικές μπόρες και στα υπόλοιπα ορεινά. Στη Θεσσαλονίκη έχουμε παροδικά αυξημένη συννεφιά. Βλέπουμε όμως την επόμενη κάρτα, θα επιδεινωθεί ο καιρός μετά τις 8-9 χοντρικά το βράδυ και μέσα στη νύχτα θα έχουμε αρκετό νερό στις περισσότερες περιοχές της περιφέρειας, μαζί και στη Θεσσαλονίκη. Γι' αυτό λοιπόν λίγο προσοχή και οι βροχές θα κρατήσουν μέχρι και τις πρωινές προμεσημβρινές ώρες. Οι άνεμοι γενικά εξασθενημένοι, πρόσκαιρα λίγο πιο ενισχυμένοι αυτή την ώρα στα ανατολικά τμήματα της Χαλκιδικής και ο υδράγυρος στους 26 βαθμούς Κελσίου κατά μέσο ώρα. Έχουμε πάει στην προηγούμενη κάρτα. Η κάρτα η επόμενη τις νυχτερινές ώρες μας ενδιαφέρει περισσότερο με τις περισσότερες μπόρες και καταιγίδες. Τώρα, βλέπουμε για μεθαύριο ότι τα φαινόμενα θα κινηθούν νοτιότερα, κυρίως Στερεά και Πελοπόννησος θα έχουν άστατο καιρό με διάσπαρτες μπόρες και τοπικές καταιγίδες, αλλά θα βελτιωθεί ο καιρός. Βλέπουμε στην ουσία την όλη εξέλιξη ώρα με την ώρα για την αυριανή ημέρα και παρατηρούμε ότι στην ουσία θα αρχίσει να βελτιώνεται ο καιρός από τα βόρεια, μετά το μεσημέρι θα γίνει πιο άστατο στα κεντρικά και τα νότια. Για μεθαύριο φαίνεται ότι ο καιρός θα είναι καλύτερος σχεδόν παντού. Κάποιες τοπικές μπόρες δεν αποκλείεται στα ανατολικά και τα νότια να εκδηλωθούν και γενικά θα έχουν πρόσκαιρο χαρακτήρα. Θα δούμε και την κίνηση των εφόσεων πώς σιγά σιγά ο καιρός βελτιώνεται από τα βόρεια προς τα νότια, αλλά θα μας μείνει ένας βοριάς ο οποίος θα είναι αρκετά ενισχυμένος
στην περιοχή του Αιγαίου στα 6 με 7 και τοπικά έως και 8 μποφόρ. Και ας μείνουμε μέχρι εδώ, αν θέλετε να με ρωτήσετε οτιδήποτε για τις επόμενες ώρες. Ουσιαστικά, Σάκη, πρόκειται για ένα γρήγορο πέρασμα κακοκαιρίας. Από Πέμπτη βράδυ μέχρι και Παρασκευή, κάποια ώρα από ό,τι καταλαβαίνω, μεσημεράκι απόγευμα, τουλάχιστον για Βόρεια Ελλάδα. Πολύ σωστά. Το θέμα είναι ότι κάθε διαμέρισμα θα έχει τον καιρό του. Να τα πάρουμε στη Θράκη. Η Θράκη, για παράδειγμα, όσο πιο δυτικά, όσο πιο κοντά στο νομό Ξάνθης, Ροδόπη και στα ορεινά τμήματα του διαμερίσματος, τόσο μεγαλύτερη πιθανότητα να έχει κάποια αξιόλογη μπόρα, βροχή ή και καταιγίδα από τις βραδινές μέχρι και τις πρωινές ώρες. Όσο πιο κοντά στην Αλεξανδρούπολη, ένα μικρό πέρασμα, σύντομο πέρασμα από κάποια βροχή. Τώρα στην Μακεδονία, γενικά οι μπόρες και οι καταιγίδες για όσους μας ακούν από Κοζάνη, Φλόρινα, Γρεβενά, Καστοριά, αυτές φαίνεται να είναι περισσότερες στις θερμές ώρες της ημέρας σήμερα μέχρι και το απόγευμα. Ενώ στην κεντρική Μακεδονία, οι βροχές και οι καταιγίδες μέσα και η Θεσσαλονίκη θα έρθουν το βράδυ και μέσα στη νύχτα και θα πέσει αρκετό νερό κατά διαστήματα μέχρι και το πρωί της Παρασκευής. Οι Θεσσαλοί θα έχουν στα βόρεια και τα δυτικά τμήματα μπόρες τα ορεινά, τη νύχτα και εκεί την υπόλοιπη Θεσσαλία θα πλησιάσουν και θα περάσουν βροχές και καταιγίδες μέχρι και τις Ποράδες. Οι Ηπειρώτες θα έχουν τώρα κάποιες μπόρες το μεσημέρι, λιγότερες τοπικές βροχές αύριο τις πρωινές ώρες. Βλέπεις δηλαδή ότι ανάλογα που θα βρίσκεται κάποιος, θα περνά αυτό το σύστημα και θα δίνει φαινόμενα. Η Αττική, για παράδειγμα, δίνει υποψηφιότητα στα βόρεια τμήματα του νομού αύριο το μεσημέρι προς το απόγευμα για κάποια μπόρια και καταιγίδα, κάποια τοπική βροχή στις υπόλοιπες περιοχές. Και η Πελοπόννησος και η υπόλοιπη Στερεά, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα αύριο, θα έχουν τις μπόρες και τις καταιγίδες τοπικά ισχυρές. Οι Κρητικοί δεν φαίνεται να δέχονται κάτι το ιδιαίτερο. Ίσως ο νομός Χανίων κάποιες μπόρες προς το απόγευμα αύριο, ενώ το υπόλοιπο Αιγαίο στην ουσία θα την περάσει, όπως λέμε, καλύτερα, με πιθανότητα στη Λέσβο και στη Λίβνο να βρέξει και λίγο τοπικά και αρκετή ηλιοφάνεια, με συγχωρείτε, στις υπόλοιπες ανατολικές νησιωτικές περιοχές. Αυτό που θα πρέπει να τονιστεί όμως είναι οι πολύ δυνατοί άνεμοι που μας περιμένουν και πάλι το Σαββατοκύριακο στα 7 με 8 μποφόρ και αυτή τη φορά θα είναι αρκετά ψυχρή. Δηλαδή μεταφέρουν αρκετά ψυχρές αέριες μάζες από την Ανατολική Ευρώπη, κινούνται προς την περιοχή μας και θα πέσει η θερμοκρασία 8 κατά τόπους και 10 βαθμούς. Δηλαδή αύριο στη Θεσσαλονίκη θα θέλουμε και ένα πανοφόρι, και ειδικά για τα παιδάκια το πρωί, σίγουρα, συγκριτικά με τις προηγούμενες ημέρες, καθώς η θερμοκρασία μπορεί να ξεπεράσει τους 22 με 23 βαθμούς και στα ορεινά μπορεί να ξεπεράσει τους 18 με 19 βαθμούς. Μια πτώση θερμοκρασίας η οποία είναι φυσιολογική, αλλά θα μας κακοφανεί κάπως έτσι, γιατί είχαμε συνηθίσει σε πιο υψηλές, έως και 5 βαθμούς πιο υψηλές θερμοκρασίες από ό,τι. Έκανες λόγο για ότι θα ήταν καλό να καθαριστούν τα φρεάτια. Πιστεύεις ότι αυτές οι μπόρες θα είναι ικανές να δημιουργήσουν πλημμυρές? Θάλια μου, κοίταξε. Να ξεκινήσουμε, πολύ σωστή η ερώτηση. Θα ξεκινήσουμε πρώτα και από την Ψυχάλα, η οποία πόσες μέρες να βρέξει, εβδομάδες έχει να βρέξει, έτσι. Έχει μαζευτεί η λεγόμενη σαπουνάδα, σκόνη στην άσφαλτο, κάποια φύλλα έχουν πέσει και από δέντρα, τα οποία είναι ξερά από τους ανέμους που είχαμε κατά διαστήματα. Όλο αυτό το κοκτέιλ μπορεί να αποβεί πάρα πολύ επικίνδυνο, θανατηφόρο για τους οδηγούς, κυρίως για τους μοτοσυκλετιστές και όχι μόνο, γιατί μια Ψυχάλα που μπορεί να έχουμε αρχικά, για παράδειγμα στον περιφερειακό, μια Ψυχάλα αρκεί να κάνει το οδόστρωμα όχι μόνο ολισθηρό, ακόμα και για εμάς τους πεζούς, με τα παπούτσια μας, να πέσουμε, να γλιστρήσουμε και να πέσουμε. Μόνο μια Ψυχάλα, πριν ξεκινήσουν οι δυνατές βροχές. Το έδαφος είναι πλέον σαν τσιμέντο. Έχει να βρέξει εβδομάδες και μια πολύ δυνατή βροχή μπορεί να μην απορροφηθεί τόσο εύκολα και γρήγορα όπως σε άλλη περίπτωση. Με αποτέλεσμα η πρώτη δυνατή βροχή να ξεχυλίζει στα τσιμέντα, στην άσφαλτο κτλ. Και γρήγορα στην ουσία να υπάρχει μια συσσόρευση υδάτων αρκετά έτσι σημαντική. Εάν τα φρεάτια τώρα δεν είναι καθαρισμένα, πού θα πάει το νερό, πρέπει να βρει μια δίωδο για να φτάσει στη θάλασσα. Λοιπόν, αυτά τα αποτελέσματα μπορεί να μην είναι λόγω της βροχής, αλλά λόγω ανθρωπογενών καταστάσεων. Αυτό θέλω να τονίσω. Βέβαια, δεν ξέρω, Σάκη, αν θα προλάβουν μέχρι το απόγευμα, μέχρι το βράδυ, να καθαρίσουν τα φρεάτια. Αλλά... Εντάξει, η αλλαγή του καιρού έχει προβλεφθεί εδώ και πόσες μέρες. 3-4 μέρες μιλάμε για αυτή την αλλαγή του καιρού. Δεν είναι ότι ξεκίνησε σήμερα να λέμε για την αλλαγή του καιρού. Όχι, βέβαια. Φαίνεται και ειδικά στην Αιτρία, τι έχουμε πει και από την προηγούμενη εβδομάδα, για να ευλογήσουμε λίγο και τα γένια. Μάλιστα. Άρα, παίρνουμε αύριο το ζακετάκι μας, παίρνουμε την ομπρέλα, ναι, την έχουμε μέσα στην τσάντα ή κάπου να την έχουμε πρόχειρη. Το πρωί θα, αν θα έχει κάποια βροχή στη Θεσσαλονίκη, γιατί γρήγορα θα σταματήσει η βροχή μέχρι το μεσημέρι, όλες οι υπόλοιπες περιοχές από τη Χαλκιδική και νοτιότερα θα έχουν λίγο περισσότερες βροχές τις πρωινές ώρες. Αλλά όσοι είναι να βγουν τώρα, να κινηθούν
Μετά τις 8-9 το βράδυ χοντρικά για την κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλονίκη, λίγο προσοχή, θα πέσει κατά τόπους αρκετό νερό με τις πιθανότητες που είπαμε, γιατί το έδαφος είναι σαν πέτρα, να έχουμε κάποια συσσόρευση υδάτων, γιατί φαίνεται ότι το νερό θα είναι αξιόλογο και μπορεί να κρατήσει κατά διαστήματα σχεδόν καθόλου τη διάρκεια της νύχτας. Άρα καλά κάνουμε και ενημερώνουμε τον κόσμο να έχει το νου του, να προσέχει. Είναι αλήθεια ότι είμαστε σε μια επικίνδυνη φάση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη, για την ενημέρωση. Ευχαριστώ.